24 ψήφους υπέρ, 29 ψήφους εναντίον και, και 0 αποχές, ο προϋπολογισμός του 2021 απορρίπτεται. Για πρώτη φορά στην 60χρονη πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ολομέλεια της Βουλής καταψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό με το κράτος Υπάσεις. να εισέρχεται σε επικίνδυνα μονοπάτια εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Το κλειδί μέχρι και την τελευταία στιγμή το κρατούσε η ΕΔΕΚ με τον Μαρίνο Σιζόπουλο στο παράενα τη ψηφοφορία να ανακοινώνει πώ θα καταψηφίσει τον κρατικό προπολογισμό, ευνηδιάζοντα του πάντε. Η ΕΔΕΚ αποφάσισε τελικά να καταψηφίσει τον προπολογισμό παρά το ότι διαπιστώνει και θετικέ δράσει, αλλά γιατί διαφωνεί με τη φιλοσοφία του και παραμένει σταθερή στι θέσει και αρχέ τη. Παρά τι έντονε προσπάθειε τη κυβέρνηση να εγκριθεί ο προπολογισμό, εντούτοι στα μαθηματικά ήταν αρνητικά. Κατά του προπολογισμού ψήφισαν συνολικά 29 βουλευτές. Από το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα, την ΕΔΕΚ, το Κίνημα Οικολόγων, τη Συμμαχία Πολιτών και ανεξαρτητή βουλευτή Άννα Θεολόγου. Υπερψήφισαν 24 βουλευτέ από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, την Αλληλεγγύη, τη Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και το ΕΛΑΜ. Το κάθε όχι έχει και ένα μεγάλο κόστο για του πολίτε. Από αύριο απευθύνουμε σε όλε τι δυνάμει. Θα προσπαθήσουμε χωρί κόντρε και εχθρότητε. Δεν χρειάζεται ο τόπο με συνδιαβούλευση να βρούμε λύση. Αυτό επιτάσσει λογική, αυτό επιβάλλουν οι πολίτε. Οι πολίτε πληρώνουν το κόστο τη δική σα διαπλοκή. Μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα μέσα σε 24 ώρε δίνοντα αντίγραφα των φακέλων των πολιτογραφήσεων στην ελεκτική υπηρεσία. Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναμένεται αύριο συνάντηση του Αβέροβνιου με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, στο πλαίσιο του κύκλου επαφών που εγγενίασε ο Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί ένταση ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα τη χώρα. Σε νέε περιπέδειε, λοιπόν, εισέρχεται από σήμερα η οικονομία. Θα δούμε και ποια ήταν η πρώτη αντίδραση τη κυβέρνηση. Τώρα περισσότερα θα μα πει ο Δημήτρη Χαζιωσήφ. Δημήτρη. Σε μια πρωτοφανή κρίση εισέρχεται η χώρα Μιχάλη, με την κυβέρνηση να έχει περιθώριο 45 ημερών για να καταθέσει τροποποιημένο κρατικό προπολογισμό. Κάτι που σύμφωνα με τι δηλώσει που έκανε ο Υπουργό Οικονομικών, αμέσω μετά την Ολομέλεια, η κυβέρνηση προτίθεται να το πράξει εντό του Ιανουαρίου, με την ελπίδα αυτή τη φορά να ψηφιστεί και να επανέλθει ομαλότητα. Κωνσταντίνος Πετρίδη Μιχαλή, στην πρώτη του αντίδραση, έκανε λόγο για αρνητική εξέλιξη στο όριο τη συνταγματική νομιμότητα. Και πω με τα νέα δεδομένα δεν θα μπορούν να υπογραφούν μεταξύ άλλων οι συμβάσει για αναπτυξιακά έργα. Ενώ δεν έκρυψε το παράπονο του για το γεγονό ότι προηγήθηκε διαβούλευση για πρώτη φορά με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ενώ επισήμανε πω η καταψήφιση του είναι αποτέλεσμα επιμέρου θεμάτων. Η καταψήφιση συνέχισε, δίνει πολύ αρνητικά μηνύματα και εμβαθύνει την οικονομική αβεβαιότητα του τόπου. Στο μεταξύ, Μιχάλη, η Βουλή ενέκρινε με απόφασή τη τη διενέργεια δαπάνη από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου τη Δημοκρατία για τη χρήση για τον μήνα Ιανουάριο, το λεγόμενο 12η που αφορά αποκλειστικά και μόνο τα λειτουργικά έξοδα του δημόσιου τομέα. Θα δούμε σε πολύ λίγο τι ακριβώ σημαίνει αυτό που μα Δημήτρη. Πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ με τι